Η αλήθεια είναι ότι λατρεύω τα βιβλία. Τόσες υπέροχες σκέψεις από ανθρώπους που θα έπινα σίγουρα ένα καφέ σήμερα. Ερωτήσεις που μένουν για πάντα αναπάντητες και θέματα που μας γεμίζουν την ψυχή. Πάντα τα λάτρευα και πάντα θα τα λατρεύω. Όμως, η ζωή μας πρέπει να είναι ενεργή και να συνδυάζει τη σκέψη και την πράξη. Και νομίζω ότι αυτό είναι και ένα από τα κύρια μηνύματα που προσπαθώ να περάσω από το κανάλι αυτό. Αναρωτιέμαι λοιπόν, από πού αντλούν όλοι οι μεγάλοι στοχαστές τα θέματα τους. Και αναρωτούμενος, διαβάζω τις βιογραφίες τους και εντοπίζω τι έκανε τον Κίρκεγκορ να γράψει τον Φόβο και τον Τρόμο, τον Νίτσε τον Ζαρατούστρα ή τον Καμί τον Σύσυφο. Και ενώ η απάντηση είναι ξεχωριστή για τον καθένα, μιας και μιλάμε φυσικά για διαφορετικά άτομα, η απάντηση μου φαίνεται ότι βρίσκεται στο πρόσωπο της έντονης συγκίνησης, μιας προσωπικής αποτυχίας ή μιας εντυπωσιακής επιτυχίας, οι οποίες στα χέρια ενός καλλιεργημένου ανθρώπου γίνονται τέχνη και ίσως φιλοσοφία. Ας γίνω πιο συγκεκριμένος. Τι παρακίνησε τον Πλάτωνα να γράψει το Συμπόσιον και να ασχοληθεί με μια θεμελιώδη υπαρξιακή πτυχή της ζωής μας, αυτή του έρωτα? Και αν ο Πλάτωνας το έγραψε μετά από βαθύ αναστοχασμό, και αν στα ταξίδια του ερωτεύτηκε και έχασε τον εαυτό του, βρέθηκε δηλαδή έστω και για λίγο σε μια άλλη διάσταση? Οι μεγάλες συγκινήσεις της ζωής μας οδηγούν στη δημιουργία και η ποιότητα αυτής της δημιουργίας εξαρτάται από τον άνθρωπο και την ικανότητά του. Δημιουργία και έμπνευση παντρεύονται με τη συγκυρία και οι συγκυρίες συνήθως διαμορφώνουν και το θέμα του τελικού αποτελέσματος. Ποια ήταν λοιπόν η συγκυρία του Πλάτωνα για την οποία προσπαθεί διακριτικά να μας μιλήσει? Και επειδή δεν το γνώριζα αυτό, προσπάθησα να το βρω για χάρη αυτού του κειμένου. Πήγα πίσω λοιπόν στο Πλατωνικό Συμπόσιο με εκλεκτή παρέα και με σύσταση του Ιωάννη Σικουτρή. Για όσους δεν γνωρίζουν τον ελόγω φιλόλογο, αρκεί μια απλή αναζήτηση στο Google για τα βασικά στοιχεία της βιογραφίας του. Αρκεί να αναφέρω ότι ακόμα και σήμερα το έργο του στο Συμπόσιο θεωρείται αξεπέραστο και ίσως και ανεπανάληπτο. Να αναφέρω λοιπόν ότι σε αυτό το κείμενο θα ασχοληθώ με την εισαγωγή του Σικουτρή στο Συμπόσιο και έχοντας εμπνευστεί από αυτό με το ευρύτερο θέμα της ζωής αφιερωμένης στον έρωτα. Ας ξεκινήσουμε με τη ρίση του Σωκράτη στο 177 του Συμποσίου, όπου απευθύνεται προς τους συμποσιαστές του και λέει: «Διατείνομαι πως δεν γνωρίζω τόσο καλά τίποτα άλλο όσο τα ερωτικά». Τι εννοεί όμως ο Σωκράτης? Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η ιδέα του έρωτα έχει ιδιαίτερη σημασία στην αρχαία Ελλάδα γενικότερα και πιο συγκεκριμένα στην κλασική Αθήνα της εποχής. Ο Σωκράτης είναι ο ειδικός στο να σαγηνεύει τους μαθητές του και όσους τον ακούνε, οι οποίοι μέσω της διαλεκτικής του έλκονται από τον τρόπο που μιλάει. Απότερος σκοπός του είναι να τους εισαγάγει στο φιλοσοφικό τρόπο ζωής, καθώς η αγάπη και ο έρωτας για τη σοφία είναι για το φιλόσοφο σκοπός ύπαρξης και ταύτισης με το θείο και το απόλυτο. Βέβαια, όταν καταφέρει και ελκύσει τους μαθητές του και τους βάλει στο τραχύ αυτό μονοπάτι, είναι ανήμπορος να τους ευχαριστήσει την επιθυμία τους, καθώς ο ίδιος δεν ξέρει τίποτα και βρίσκεται συνεχώς σε κατάσταση απορίας. Πίσω στην εισαγωγή του Σικουτρή τώρα. Λύνοντας την προσωπική μου απορία, το γιατί δηλαδή έγραψε ο Πλάτωνας τα έργα του σχετικά με τα ερωτικά, πληροφορούμαστε ότι το Συμπόσιον γράφεται περίπου το 385 π.Χ. Μετά φυσικά το θάνατο του Σωκράτη και τα ταξίδια του Πλάτωνα στην Κυρήνη και την Ιταλία. Σε αυτά τα ταξίδια, ο Πλάτωνας αλλιεύει για πρώτη φορά μια άλλη ψυχή, αυτή του Δίωνα, ο οποίος σαγηνεύεται από τη φιλοσοφική φύση και τον τρόπο ζωής του Πλάτωνα, όπως ο ίδιος ο Πλάτωνας σαγηνεύτηκε από τον Σωκράτη. Χάρη στη γνωριμία αυτή και με το πάθος του για τη ζωή αναγεννημένο, ο Πλάτωνας, έχοντας δει πώς ζούσαν οι Πυθαγόροι της Ιταλίας, αποφασίζει να ιδρύσει την Ακαδημία, η οποία γνωρίζουμε σήμερα ότι έφερε μια πραγματική επανάσταση σκέψης. Το σχόλιο του Σικουτρή εδώ είναι εξαιρετικό, οπότε το παραθέτω αυτούσιο. Θα ήταν μια σχολή, ένα θίασος καλύτερα, νέων ανθρώπων, αδιαφθόρων ακόμη από τα μικρότητας της πολιτικής ζωής, προθύμων να βαδίζουν μαζί του το δρόμο των τραχήν, το μόνο δρόμο προς την προσωπική των ευδαιμονίαν και την ευδαιμονία του συνόλου, το δρόμο προς τη γνώση, αλλά και προς τη γνώση των ορίων της γνώσεως.
λογίων φυτώριων και επιστημόνων δεν προορίζεται να γίνει ακαδημία. Άνδρες θα εξήρχονται από αυτήν. Άνδρες εις την ολοκληρωμένη σημασία της λέξεως, χαλιβδωμένοι από την πιθανάγκη του λόγου δια της επιστήμης, αλλά και δια τούτο πρόθυμοι και ικανοί να μεταφέρουν εις την πράξη το λόγον. Ο Πλάτωνας με την Ακαδημία τιμάει την ψυχή και το πρότυπο του Σοκράτη και κάνει τη θυσία του δίδαγμα. Το ιδανικό έχει δημιουργηθεί. Η χρονολογία της συζήτησης είναι επίσης άκρος ενδιαφέρουσα. Όπως μας πληροφορεί ο Ιωάννης Συγκρουτρής, η συζήτηση έλαβε χώρα γύρω στο 416 π.Χ., σε μια εποχή που η Αθήνα και οι πολίτες της δεν είχαν ακόμη βιώσει τις τραγικές συνέπειες της ήττας στον Πελοποννησιακό πόλεμο. Η ατμόσφαιρα είναι εύθυμη και οι συνομιλητές ακόμα νέοι και γεμάτοι ελπίδες για το μέλλον, το ατομικό αλλά και τις πόλεις τους. Και το περιβάλλον του συμποσίου είναι το κατάλληλο για συζητήσεις τέτοιου επίπεδου, καθώς το κλίμα ήταν φιλικό, όλοι γνωρίζονταν μεταξύ τους, και υπήρχε ένα καθιερωμένο τυπικό, όπου οι συμποσιαστές μετά από το φαγητό θα έπιναν νερωμένο κρασί μέχρι των πρώτων πρωινών ωρών. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι συζητήσεις δεν συνοδεύονταν από μουσική και οι συνομιλητές ήταν υποχρεωμένοι να προσέχουν τη συζήτηση και να συμβάλλουν ενεργά σε αυτήν, καθώς ήταν συμμετέχοντες σε ένα άθλημα, το άθλημα της αλήθειας. Σε αυτό το κλίμα, λοιπόν, ο Σοκράτης και οι συνομιλητές του προσπαθούν να ανακαλύψουν τον ανώτερο σκοπό του έρωτα. Μια παρένθεση εδώ, πριν προχωρήσουμε στο κύριο νόημα του έρωτα. Ας αναρωτηθούμε εμείς σήμερα, όχι τι θεωρούμε έρωτα, αλλά πώς έχει διαμορφωθεί η αντίληψη του έρωτα στις συνειδήσεις μας. Και για όσους έχουν υπάρξει κάποτε ερωτευμένοι με ένα πρόσωπο, πώς υπήρξε πραγματικά αυτή η εμπειρία ως βίωμα. Σε μερικές περιόδους της ζωής μας, έχουμε την εντύπωση ότι γνωρίζουμε τι σημαίνει και είμαστε σίγουροι ότι έχουμε ανακαλύψει κρυμμένα μυστικά σχετικά με το πώς δουλεύει η ανθρώπινη ψυχή. Ακόμα περισσότερες φορές, έχουμε την εσφαλμένη πεποίθηση ότι μπορούμε να διδάξουμε άλλους για αυτά τα θέματα και ακόμα να δώσουμε και συμβουλές, μέχρι να έρθει η πραγματικότητα και να μας δείξει πόσο μακριά ήμασταν από το να θεωρηθούν οι πεποιθήσεις μας αληθείς. Όχι από τους άλλους, αλλά από τον ίδιο μας το μελλοντικό εαυτό, που κοιτάζει το παρελθόν και απορεί με ένα μηδία μας το πρόσωπό του. Αν έπρεπε να δώσω όμως τους δικούς μου ορισμούς για να μπω στην ίδια συζήτηση με τον Σοκράτη και την παρέα του, θα έλεγα ότι έρωτας είναι ο πόνος στο στομάχι, το αίσθημα του πυρετού όταν δεν βλέπεις την αγαπημένη ή τον αγαπημένο σου. Η εντύπωση που δημιουργείται στο μυαλό σου και η ονειροπόληση για διάφορες εκδοχές του μέλλοντος, όπου θα είστε μαζί και θα κάνετε οτιδήποτε. Έρωτας είναι οι παραχωρήσεις που δεν θα έκανες σε διαφορετική περίπτωση. Και έρωτας είναι όταν συνειδητοποιείς ότι οι παραχωρήσεις αυτές σου κόστησαν τον εαυτό σου. Όμως για τον Σοκράτη και την παρέα του, ο έρωτας δεν είναι μόνο αυτό, αλλά πολλά παραπάνω. Στην αρχαία Αθήνα, ο έρωτας, τουλάχιστον στους πλατωνικούς διαλόγους, συστηματοποιείται. Και όταν ο Συγκουτρής μιλάει για τον παιδικό έρωτα, εννοεί ακριβώς αυτό και μας προκαλεί να δούμε την ανθρώπινη φύση μέσα από μια άλλη διάσταση. Αυτή είναι ακριβώς που ανέφερα ότι ίσως έχετε βιώσει μερικοί και μερικές. Ο παιδικός έρωτας, λοιπόν, ήταν στην Αθήνα περισσότερο φαινόμενο κοινωνικό παρά προσωπική επιλογή, όπως ίσως θα λέγαμε σήμερα. Ο εραστής όφιλε να διδάξει στον ερωμένο του τον τρόπο του βίου και να τον εκπαιδεύσει όσο καλύτερα μπορεί, με σκοπό να γίνει ο ερωμένος χριστός πολίτης, καλλιεργημένος και επιπαιδευμένος. Η ίδια η σεξουαλική πράξη δεν εκθιάζεται, γιατί δεν είναι το ζητούμενο στη μεταξύ του σχέση. Το ζητούμενο είναι, αν λάβουμε υπόψη και την πολιτεία του Πλάτωνα, ο ερωμένος να έχει γίνει άνδρας πολίτης της Αθήνας όταν φτάσει την ηλικία των 30 ετών, να είναι εραστής της σοφίας και επομένως της ζωής, και να εκτελέσει το χρέος του προς την πόλη, κάνοντας οικογένεια και παιδιά. Όσον αφορά τη σχέση του με τον εραστή, στόχος είναι να δημιουργηθεί μια φιλία ζωής μεταξύ τους, όπου μετά την ενηλικίωση του ερωμένου θα είναι και οι δύο τους ίσοι. Να προσθέσω σε αυτό το σημείο και τη ρίση του Φρυδερίκου Νίτσε, ότι η φιλία μπορεί να υπάρξει μόνο μεταξύ ίσων. Τα κίνητρα του εραστή τα εξηγεί με πανέμορφο τρόπο ο Συγκουτρής. Το πάθος που κατήχε του εραστού την ψυχήν ή το κατά κανόνα όχι αισθησιακή μέθη, αλλά βαχία αισθητική και αισθηματική. Υπό το κράτος αυτής,
οπλίζεται η πεζή φύση του ανθρώπου με την οξυδέρκεια εκείνη και χρειάζεται εις κάθε αληθινό παιδαγωγό που βλέπει την πραγματικότητα μέσα από τα δυνατότητας όσα εγκλείει του εφήβου η ψυχή και με την αισιοδοξία που πιστεύει στα δυνατότητας αυτάς, που πιστεύει στην ύπαρξη και στην πραγματοποίηση μόν κάθε ωραίου και ιδανικού εις τη γονιμότητά του. Η βαξή αυτή δεν διακρίνει πλέον λογικώς μεταξύ του τι είναι, τι δεν είναι ακόμη, τι πρέπει να γίνει το ερωμένο πρόσωπον, αλλά αντικρίζει ως μια συνέχεια το πραγματικό και το ιδανικό. Ανάγοντες το ωραίον εις καθολικών αξιολογικών κριτήριων, αποκτούσαν μοναδική ευαισθησία ενώπιον κάθε ασχήμου εις τας εξωτερικάς μορφάς, εις τας πράξεις, εις τα λόγια, εις τη ζωή και εις το θάνατο, παντού. Και ανεπτύσσεται το μέσα των πόθος να περιβληθούν και αυτοί χιτών ακάλους και λαμπιδών αγνότητος, δια να φανούν ανώτεροι, όχι να φανούν, να γίνουν ανώτεροι, ώστε εμπράκτος να ζήσουν ό,τι υπάρχει μέσα των ως όνειρο μόνον και ιδεώδες. Κάθε κόπος και κάθε χρόνος που διέθεταν δια την τελειοποίηση του αγαπημένου προσώπου, συνετέλει εις τελειοποίηση του εαυτού των και εις τον εαυτόν των επανήρχεται ως πολλαπλασιασμός των ψυχικών και πνευματικών χαρισμάτων. Εγίνοντος σοφότεροι, αγνότεροι, ηρωικότεροι, δικαιότεροι, δια να έχουν να προσφέρουν περισσότερα ανταλλάγματα της μακαριότητος που τους εχάριζε η αγάπη των προς εκείνον. Και για να ανακεφαλαιώσουμε, ο έρωτας στους πλατωνικούς διαλόγους μπορεί να οριστεί ως εξής. Ο πόθος μας για ένα πρόσωπο δημιουργείται όταν βλέπουμε ένα καλέσθητο σώμα, το οποίο μπορεί να φέρει μια καλέσθητη ψυχή. Ο σαρκικός πόθος, για να είναι ο έρωτας τέλειος, πρέπει να μεταφερθεί από το υλικό πεδίο στο πεδίο της ψυχής, το οποίο είναι το απόλυτο. Ο εραστής λοιπόν βλέπει στο πρόσωπο του ερωμένου τις δυνατότητες της νεότητας και αυτό που θα λέγαμε σήμερα potential, το πώς μπορεί να εξελιχθεί ένας άνθρωπος για να γίνει όσο καλύτερος μπορεί. Βέβαια, όπως όλα τα πράγματα στη ζωή, η ίδια ιδέα του έρωτα αλλάζει, όπως ο καιρός ή σαν ένα ορμητικό ποτάμι. Ο Σικουτρής τονίζει ότι το 385 π.Χ. που γράφει το Συμπόσιο ο Πλάτωνας, η σημασία του έρωτα έχει αρχίσει να εκφυλίζεται. Και ειδικότερα, όσο μεταβαίνουμε προς την περίοδο της ρωμαϊκής κυριαρχίας στον κόσμο, τους επόμενους αιώνες, τα πρότυπα αλλάζουν. Οι Έλληνες της κλασικής Αθήνας, οι οποίοι είχαν ως πρότυπο τη σοφροσύνη και το πρότυπο του καλού καγαθού, δεν υπάρχουν πια. Και ο παιδικός έρωτας δεν υπάρχει πια ως κοινωνικό φαινόμενο, αλλά στη ρωμαϊκή εποχή, σύμφωνα με το Σικουτρί, τη θέση των ελεύθερων ερωμένων παίρνουν δούλοι ή απελεύθεροι. Τι μπορούμε να εξάγουμε από όλα τα παραπάνω, ως σύγχρονοι Έλληνες και ως εραστές της φιλοσοφίας και της ζωής? Αυτή είναι μια δύσκολη ερώτηση, αλλά θα μπορούσα να το θέσω ως εξής. Οφείλουμε να εκτιμάμε τις στιγμές που είμαστε συνεπαρμένοι από ερωτική μέθη, διότι όλα όσα εκτιμάμε στον κόσμο αυτό και όλα όσα σκεφτόμαστε επηρεάζουν το προσωπικό βίωμά μας και καθορίζουν την εμπειρία μας. Δεν πρέπει να εντυπωσιαζόμαστε με το σώμα, αλλά ταυτόχρονα δεν πρέπει να το παραμελούμε, καθώς ζούμε στο βασίλειο των αισθήσεων. Έχουμε την υποχρέωση να δημιουργούμε και να καλλιεργούμε τα ιδανικά μας, έτσι ώστε κάποτε, κοιτάζοντας πίσω, να πούμε ότι προσπαθήσαμε να μάθουμε πώς είναι να ζούμε. Διότι ούτως ή άλλως, ο ανεξέταστος βίο, ου βιωτός ανθρώπου. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε και μέχρι την επόμενη φορά, να είστε όλοι καλά.